Το IRIS αποτελεί ένα προγνωστικό σύστημα ταχείας απόκρισης, το οποίο αναπτύχθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος Indirect Balkan Med Disarm, με σκοπό την επιχειρησιακή υποστήριξη του πυροσβεστικού σώματος μέσα από την παροχή προγνώσεων υπερυψηλής ανάλυσης για την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Η ανάπτυξη του IRIS ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017. Το προγνωστικό σύστημα βασίζεται σε ένα συζευγμένο μοντέλο φωτιάς ατμόσφαιρας, επιτρέποντας να λαμβάνονται υπόψη οι αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της φωτιάς και της ατμόσφαιρας. Για την εφαρμογή του IRIS αναπτύχθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών meteo.gr πρωτότυπη γεωχωρική βάση δεδομένων για την αναπαράσταση της καύσιμης ύλης στην Ελλάδα σε υπερυψηλή ανάλυση. Το προγνωστικό σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πιλωτικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου του 2018 με στόχο τη βαθμονόμηση και την αξιολόγησή του. Στον χάρτη παρουσιάζονται οι θέσεις των 17 πυρκαγιών για τις οποίες ζητήθηκε από το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων η ενεργοποίηση του προγνωστικού συστήματος IRIS κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου Μαΐου-Οκτωβρίου του 2019. Από το σύνολο των πυρκαγιών για τις οποίες το IRIS παρήχε προγνώσεις εξάπλωσης, 6 εκδηλώθηκαν στην περιφέρεια Αττικής, 4 στην περιφέρεια Στεράς Ελλάδας, 3 στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και από 1 στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στη συνέχεια ακολουθούν 2 παραδείγματα με βίντεο από τα αποτελέσματα του IRIS όπως αυτά εστάλησαν στο πυροσβεστικό σώμα για τις πυρκαγιές την Ελαφώνησο και την Εύβοια τον Αύγουστο του 2019.